κάψω μια διάθεση, γιατί να πούμε την αλήθεια τώρα στον κόσμο, ότι μπορεί. Καταρχήν, εγώ τη θάλασσα δεν την έβγαλα γιατί πουλάει. Δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο παίζει τώρα καθημερινά. Θέλω στην εκπομπή πραγματικά να δείξω καλλιτέχνε που ο κόσμο λίγο να ξεφεύγει, να διασκεδάζει, γιατί πραγματικά η καθημερινότητα μα έχει φτύρει πολύ. Η οικονομική κρίση λίγο, λίγο τα προβλήματα τα ψυχολογικά που έχουμε αποκτήσει όλοι και από αυτό, αλλά και γενικότερα. Είναι καλό λίγο να ξεφεύγουμε. Και ξεφεύγει αρκετά. Μπορεί και η ίδια νομίζω το έχει παραδεχθεί, μπορεί η φωνή τη να μην είναι η καλύτερη. Έχει καλυτερεύσει αλλά... όμω από το πώ ξεκίνησε έχει μέχρι τώρα. Ναι. Έχει καλυτερεύσει αρκετά. Απλά αυτό που προσφέρει στον θεατή είναι ότι ένα show, μια παράσταση είναι showwoman. Πώ θα το κάνουμε. Είναι showwoman, άμα το έχει, είναι showwoman. Και λοιπόν, κλειξάρα τρελή. Πάμε να ακούσουμε αποκλειστική συνέντευξη που μου έδωσε η Στέλλα Πεζοβλάκου και αμέσω μετά. Επιστρέφουμε εδώ, αλλά πριν επιστρέψουμε θέλω να ακούσουμε και τη γνωστή επιτυχία της Στέλλας, το μπλουζάκι, που το αγαπάει πολύ ο Μίλτος και θέλω να το αφιερώσω, χωρίς να το ρωτήσω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αποκλειστική συνέντευξη μάλλον της Στέλλας Μεζοντάκου. Εσείς συνεχίστε να τηλεφωνείτε για το ταξίδι σε Κωνσταντινούπολη, 4 μέρες, για 2 άτομα, σε 4 αστέρων ξενοδοχείο. Όλα πληρωμένα, ακόμη και η ξενάγηση στην Αγία Σοφιά και σε όλη την πόλη είναι όλα πληρωμένα. Και πόσα άτομα είναι, Γιώργο? Για 2 άτομα για 2 είναι. Από τον Χαλκιδική Τουρισμό, από την κυρία Ράπογλου την Αργυρό. Θα την ευχαριστήσουμε πολύ. Να ζητήσουμε συγγνώμη που δεν έχουμε το πλάνο. Το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό βραβείο το γνωρίζουν όλοι, είναι το γνωρίζουν όλοι, αλλά οφείλουμε ως εκπομπή να το παίξουμε. Ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη, την επόμενη εβδομάδα θα παιχτεί το βίντεο του χορηγού μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Στέλλα Πεζοντάκου αποκλειστικά και στο καπάκι το τραγούδι, μπλουζάκι, φερμένο στο φίλο μου, τον Μίλτο το Βιτούλη, που κρυφά νομίζω ότι του αρέσει, αν και κάνει δεν του αρέσει. Θα συγκινηθώ στα μάτια. Και επιστρέφουμε εδώ για να συγχαιρετήσουμε. Στέλλα μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή Dolce Vita στο κανάλι της Χαλκιδικής. Καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σε έχω κοντά μου, Στέλλα μου. Γιατί πραγματικά ήθελα εδώ και καιρό να σε καλέσω. Δεν μπορώ να σε έχω δυστυχώς τηλεοπτικά. Σε έχω όμως τηλεφωνικά. Να είσαι καλά. Τι κάνεις, Στέλλα μου, πού βρίσκεσαι? Καλά, είμαι πολύ καλά. Εγώ, όπως ξέρεις, μένω στην Αθήνα. Είσαι στην Αθήνα, έτσι. Είμαι στην Αθήνα. Αυτό το διάστημα κάνω εμφανίσεις όλη την Ελλάδα, έχω κλεισμένες δουλειές. Κάνεις τα λεγόμενα εξτρά, να πούμε. Ναι. Τα οποία είναι και καλύτερα και πιο ξεκούραστα, νομίζω, για τους καλλιτέχνες, γιατί πηγαίνετε, βλέπετε, αλλάζετε παραστάσεις, κόσμο. Κοίταξε να δεις, εφόσον δεν βρήκα κάτι αξιόλογο στην Αθήνα. Και νομίζω ότι και έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Λίγο και η επαρχία και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να έρθουν εδώ. Ακριβώς. Πάω εγώ κοντά τους. Σχέδια για Χαλκιδική έχεις? Σίγουρα έχω Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Τώρα δεν ξέρω Χαλκιδική, δεν έχω μπροστά το πρόγραμμά μου αυτή τη στιγμή για να ξέρω. Εύχομαι πραγματικά να έρθεις για να σε απολαύσουμε και εμείς εδώ στο Χαλκιδική, γιατί σας αγαπάμε και σας στηρίζουμε πολύ. Στέλλα μου, ακούσαμε πριν λίγο είδαμε μάλλον το βίντεο κλίπ που το θέλεστε τραλαλά, αλλά είδαμε και το μπλουζάκι, ένα τραγούδι, το μπλουζάκι ομολογώ, το οποίο το ζήτησε πολλοί κόσμος να το ακούσει. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από την πρώτη σου δισκογραφική δουλειά, έτσι? Είναι από την πρώτη μου και... Και έχει μείνει αυτό το... Για μένα προσωπικά είναι και το αγαπημένο. Είναι το αγαπημένο και πολλών τηλεθεατών, οι οποίοι πραγματικά το ζήτησαν. Στείλανε mail εδώ, στείλανε στο Facebook μηνύματα, θέλανε το μπλουζάκι. Όντως, έχει πολλούς φαν. Στέλλα Πεζαντάκου και η κρίση. Ποια είναι η σχέση σου, πώς θα αντιμετωπίζεις την κρίση? Κοίταξε να δεις, έχω προσαρμοστεί και εγώ με τα νέα πράγματα στην Ελλάδα, όπως όλος ο κόσμος. Όλοι περνάμε ζόρια. Σε εκνευρίζει όλο αυτό το θέμα με τους πολιτικούς, νευριάζεις? Να σου πω την αλήθεια, δεν ασχολούμαι πλέον. Δηλαδή γυρίζω κανάλι, γιατί δεν ακούω και τίποτα καινούριο. Συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Αναλάβονται λοιπόν συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Ναι, δεν μαθαίνω και τίποτα καινούριο. Εγώ θέλω... Δεν θέλω κάτι να σου πω την αλήθεια για τον εαυτό μου. Θέλω να αλλάξει γενικότερα κάτι στην Ελλάδα και κατ' επέκταση και σε μένα. Γιατί θέλω να βλέπω τον κόσμο να είναι γύρω μου καλά, να είναι χαρούμενος, να είναι ευτυχισμένος. Ξέρεις, έχει πέσει πολύ ζόρι. Πολύ όντως. Δηλαδή, ο κόσμος είναι πάρα πολύ δύσκολα πλέον. Αλλά θέλω να πιστεύω και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μετά το καλοκαίρι πιστεύω, γιατί είμαστε και τουριστική περιοχή εδώ η Ελλάδα, θα ανέβουμε λίγο, θα είμαστε λίγο καλύτερα. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, σιγά σιγά με τον τουρισμό, θα νομίζω ότι θα πάμε λίγο καλύτερα. Μακάρι,
Μακάρι. Στέλλα Πεζαντάκο και νέα δισκογραφία. Τι κάνεις, Στέλλα, βρίσκεται στο στούντιο, ετοιμάζει καινούργια τραγούδια. Κοίτα, τώρα δεν είμαι ακόμα στούντιο, είμαι σε επιλέγω, δηλαδή διαλέγω κομμάτια. Είσαι στην συλλογή, μάλιστα. Ναι, είμαι σε μια τέτοια φάση τώρα. Στέλλα και λαϊκό τραγούδι, θα πεις λαϊκό τραγούδι. Εντάξει. Δεν ξέρω, γενικά να πούμε ότι στα μαγαζιά που εμφανίζεσαι, λες λαϊκά τραγούδια, σε έχω δει. Κοίταξε να δεις, λαϊκό πρόγραμμα. Λαϊκό πρόγραμμα κάνεις. Δηλαδή, ακριβώς. Στο εμφανίζομαι, ναι, κάνω και μεγάλο λαϊκό πρόγραμμα. Από εκεί και ύστερα. Εσύ, στον προσωπικό σου δίσκο, θα έβαζες λαϊκό τραγούδι. Εννοείται ζεμπέκικο και τέτοια. Εννοώ ένα λαϊκό τραγούδι, έστω και τη Φιτεντέλα, αρκεί να είναι λαϊκό, καψούρα. Ρίνα, έβαζα κάποια παλάντα, ίσως να σου πω την αλήθεια. Σου αρέσουν οι παλάντες. Ναι, μου αρέσουν και να έβαζα κάποια μπαλάντα. Αλλά προς το παρόν έχω περάσει αλλιώς τον κόσμο, με πιο μοντέρνο κομμάτι. Μπράβο, πιο μοντέρνο, το πιο ανεβαστικό πρόγραμμα. Και βέβαια όμως το πρόγραμμά μου, κάνω και δεύτερο λαϊκό πρόγραμμα κανονικά. Να πούμε, Στέλλα, ότι... Γιατί είναι κάποιοι που ίσως δεν το γνωρίζουν, έτσι. Ναι, γι' αυτό και το ανέφερα, ότι κάνεις πολύ καλό λαϊκό πρόγραμμα. Να πούμε, βέβαια, ότι όλη αυτή η διασημότητα και το ότι βρίσκεσαι εδώ τώρα, να πούμε ότι οφείλεται κάτι που πολλοί κόσμος δεν ξέρει, στη συμμετοχή σου σε γνωστό reality, στο μπαρ, έτσι. Ήσουνα... Εντάξει, ήταν το 2001 αυτό. Ναι, αλλά από εκεί ξεκίνησε όλη η διασημότητα και το... Βέβαια μετά είναι ότι ασχολήθηκα με το τραγούδι και δούλευα σε πολλά μαγαζιά και έκανα CD και όλα αυτά και συνεχίστηκε διαφορετικά. Η αλήθεια είναι ότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή σου. Αυτό μπορώ να πω. Είχα χαθεί κι εγώ όπως πάρα πολλά παιδιά μέχρι τώρα, γιατί τότε βγαίνανε δεκάδες παιδιά από τα ριάλια. Το θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν πανικός, ναι. Και να πούμε ότι εσύ είσαι ένα όνομα το οποίο βγήκες από ένα παιχνίδι, αλλά έχεις παραμείνει. Που αυτό σημαίνει ότι έχεις παραμείνει με την αξία σου, σαν καλλιτέχνης πλέον. Ναι, να είσαι καλά. Ναι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Έχουν περάσει. Και θέλω να πω ότι είδα κάποιες φωτογραφίες σου στο διαδίκτυο πρόσφατα, παπαρατσικές. Σε είδα πιο αδυνατισμένη από ποτέ, πιο όμορφη από ποτέ, πιο λαμπερή από ποτέ. Υπάρχει κάποιο έρωτα στη ζωή σου, Στέλλα? Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και γλυκό. Υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν είμαι άνθρωπος που... Που δίνεις τα προσωπικά σου γενικότερα για θέλω να... Θέλω να δίνω λαβές. Εντάξει, δεν το κρύβομαι κιόλας, αλλά δεν το προκαλώ από την άλλη. Εσύ πιστεύεις σαν Στέλλα ότι αυτή η σχέση μπορεί δηλαδή να οδηγήσει και σε γάμο? Υπάρχει πίσω να δούμε και τη Στέλλα Μπεζαντάκουνη φουλά. Το σκέφτεσαι? Βέβαια, γιατί σε αυτή τη σχέση είμαι ήδη 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια σχέσεις λοιπόν, η Στέλλα Μπεζαντάκου με ο σύντροφό σου έχει σχέση. Δηλαδή με τον σύντροφό μου. Έχει σχέση με τον. Κάποια στιγμή θα οδηγηθεί και εκεί που λες. Μακάρι και το εύχομαι και να ξέρεις ότι σίγουρα εγώ θα είμαι εκεί τηλεοπτικά να το καλύψω το γεγονός. Τη Στέλλα Μπεζαντάκου νηφούλα, θέλω να τη δω πολύ. Κάτι άλλο, ο σύντροφό σου έχει σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο? Όχι, όχι, δεν έχει. Δεν έχει καμία σχέση οπότε με τη δουλειά σου? Όχι. Και πώς αντιμετωπίζει όλο αυτό το θαυμασμό του κόσμου, τη δουλειά σου γενικότερα, το ότι είσαι επώνυμη? Εντάξει, ήρεμα, χαλαρά, γιατί στην αρχή δεν γνώριζε πράγματα, τώρα όμως μετά από τόσο καιρό που είμαστε μαζί, γνωρίζει πράγματα και το αντιμετωπίζει, μπορώ να πω, πολύ καλά. Όπως πλέον. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα έχω ηρεμήσει, δηλαδή, okay, μ' αρέσει, ασχολούμαι με τη δουλειά μου πάρα πολύ. Απλά δεν είναι εκείνο το να θυμηθούμε. Απλώς δεν θα ήθελα, γιατί και εκτός ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και όλα τα τηλεοπτικά δρόμενα δεν είναι όπως παλιά και τα σχετικά, είναι ότι και εγώ έχω αλλάξει μέσα μου σαν άνθρωπος και πλέον κάνω πολύ επιλεκτικές εμφανίσεις και συνεντεύξεις. Και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μου, πραγματικά αυτό με τιμά. Ναι, όταν έχω να πω κάτι, όταν έχω καιρό να μιλήσω κάπου... Να πω ότι έχει αλλάξει πολύ η Στέλλα του τότε με το τώρα, γιατί οι περισσότεροι έχουν μείνει στους μερικούς καυγάδες, να μην τα αναφέρουμε τώρα, έτσι, στην τηλεόραση και τα λοιπά, στα μεσημεριανά. Η Στέλλα δεν είναι αυτό. Η Στέλλα είναι μια τραγουδίστρια η οποία εμφανίζεται ανά την Ελλάδα, η οποία κάνει εμφανίσεις τα λεγόμενα εξτρά που κάνουν περισσότεροι καλλιτέχνες αυτή την περίοδο, γιατί τα μπουζούκια έχουν πλέον πεθάνει, να το πούμε έτσι ομά. Ναι, όντως έχουν πεθάνει.
πεθάνει. Πραγματικά, έχω μιλήσει με πολλούς καλλιτέχνες, έχω μιλήσει και με τον Σταύρο τον Φωτιάδη, έχω μιλήσει και με την Κατερίνα τη Στανίση. Οι περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν αυτά τα λεγόμενα εξτρά. Να πάνε σε όλη την Ελλάδα να τους δει ο κόσμος. Είναι πιο σίγουρα τα χρήματα ότι θα τα πάρουν και δεν θα υπάρχει το λεγόμενο ψαλίδι, να το πούμε έτσι, στον κόσμο. Τώρα έχω κάποιες εμφανίσεις μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο. Ναι. Και μετά θα φύγω και θα πάω στους ομογενείς Καναδά και Αμερική. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, Στέλλα. Για 5 μήνες περίπου και μετά θα ξαναγυρίσω και βλέπουμε τι θα γίνει. Στέλλα, εκεί θα κάνεις κάποιες εμφανίσεις σε νυχτερινό μαγαζί, θα είναι τύπου συναυλίας, τύπου έτσι? Όχι, όχι, θα είμαι σε ένα νυχτερινό μαγαζί και στη μία περίπτωση και στην άλλη, στάνταρ. Αν και δεν το συνηθίζω, στην εκπομπή, θα σου κάνω μια προσωπική ερώτηση, αν θέλεις απαντάς, αν όχι. Το σύντροφο θα το πάρεις μαζί σου εκεί? Βέβαια. Θα είναι μαζί σου, οπότε σε ακολουθεί. Άμα δεν έρθει μαζί, δεν πάω. Σε ακολουθεί. Κοίταξε να δεις, είμαστε αυτοκολλητάκια εδώ και 3,5 χρόνια. Δεν μπορώ να λείψω 5 μήνες και να είμαι μακριά του. Στέλλα μου, αυτό νομίζω... Αφού έχει τη δυνατότητα να το κάνει με τη δουλειά του, θα έρθει μαζί μου. Αν δεν μπορούσε, τότε μπορεί να και να μην πήγαινα, να σου πω την αλήθεια. Με τη δουλειά του τι εννοείς? Είναι μουσικός? Όχι, όχι. Απλώς η δουλειά του είναι τέτοια που μπορεί, ας πούμε, να ρυθμίσει το πότε θα λείπει. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό, γιατί σε βλέπω πιο ανανωμένη και πιο θεά από ποτέ. Στέλλα Μπεζαντάκου, λοιπόν, εδώ κοντά μας στην τηλεόραση Σούπερ, στην εκπομπή Dolce Vita. Στέλλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όταν ανέβω Θεσσαλονίκη, να περάσω και από Χαλκιδική, να σας δω και από εκεί και από κοντά, αν μπορέσω. Θα μάθετε πότε θα ανέβω. Στέλλα μου, να πούμε ότι και ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το Facebook. Έχεις κάποιο δικό σου λογαριασμό στο Facebook? Ναι, έχω. Επειδή κατά καιρούς βλέπουμε, και το ρωτάω σε όλους τους καλλιτέχνες, ότι κατά καιρούς βλέπουμε πολλούς θαυμαστές οι οποίοι κάνουν σελίδες με τα ονόματα των καλλιτεχνών που θαυμάζουν. Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα. Και απαντάνε με το όνομα, ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, απαντάνε σαν Στέλλα Μπεζαντάκου και γίνονται μετά στα κανάλια διάφορα θέματα και παίζονται. Να το πούμε αυτό, έχεις κάποιο δικό σου λογαριασμό? Πόσο άλλος μπορεί να σε βρει και να ξέρει ότι αυτό το προφίλ είναι δικό σου? Γράφω ότι είναι το original πάνω. Στέλλα Μπεζαντάκου. Στέλλα Μπεζαντάκου, ναι, με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι. Χαρακτήρες. Η αλήθεια είναι ότι είχα άλλα δύο. Το ένα δεν ξέρω για ποιο λόγο, κάποιος κακόβουλος μάλλον μου το έκλεισε και είχα 5.000 θαυμαστές. Τώρα αυτό είναι πολύ λίγο καιρό, είναι ένα μήνα περίπου, αλλά εντάξει, προς το παρόν έχω 1.000. Κάθε μέρα μπαίνουν πολλοί, θέλουν να γίνουν. Αρκετά αιτήματα φιλίας, ναι. Ναι, ναι. Και αυτό που λες είναι πολύ δραματικό, γιατί το αντιμετώπισα και εγώ που ανοίγανε και απαντούσαν με το όνομά μου. Είχες ανάλογο περιστατικό, θέλεις να μου πεις? Μπόρεσα και τα έκλεισα ένα-δύο που ήταν, τώρα τι να σου πω, ελπίζω να μην ξαναγίνει. Πραγματικά είναι λίγο τραγικό αυτό με το Facebook. Από τη μία είναι καλό το Facebook, γιατί μπορείς να μιλάς με πολύ κόσμο που δεν είχε τη δυνατότητα να σου μιλήσει. Αλλά και... να δεις, το θέμα είναι ότι μέσα από το ίντερνετ ενημερωνόμαστε πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς. Και όταν τα πράγματα έχουν αλλάξει, το ίντερνετ είναι μέσα στη ζωή μας, έτσι, και με τα νέα και με τους καλλιτέχνες και τι γίνεται και οτιδήποτε. Δηλαδή, ειδικά τα νέα παιδιά, ναι. Αλλά και πιο μεγάλοι άνθρωποι, ενημερώνονται πάρα πολύ μέσω ίντερνετ. Μπορώ να σου πω ότι και πολύ περισσότερο από την τηλεόραση. Ναι, όντως, αυτό ισχύει, ότι το διαδίκτυο πλέον έχει κατακλείσει τον κόσμο. Δεν υπάρχει. Καταρχήν, χωρίς ίντερνετ, νομίζω κάποιος στο σπίτι δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Νιώθει κενός. Πραγματικά, είναι η πραγματικότητα αυτή. Στέλλα μου, μία τελευταία ερώτηση. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι Παρθένος. Πιστεύεις γενικότερα στα ζώδια? Κοίταξε να δεις, πιστεύω. Δεν είμαι τρελαμένη με τα ζώδια, αλλά νομίζω ότι κάποια χαρακτηριστικά ζωοδίου, ναι, έχω παρατηρήσει ότι έχουν οι άνθρωποι πάνω κάτω. Είναι προληπτική στα άλλα μπαζαντάκια. Αλλά δεν θα πω, ας πούμε, ότι επειδή γράφει έτσι, ότι σήμερα έτσι είναι τα πράγματα, έτσι, δηλαδή με τις προβλέψεις, δεν πιστεύω πολύ, να σου πω την αλήθεια, αλλά με τα χαρακτηριστικά του ζωοδίου, το τι συμβαίνει, ναι. Αυτό. Η Στέλλα Μπεζαντάκου είναι προληπτική σε κάτι, θεωρεί κάτι γρουσουζιά, έχεις προλήψεις? Όχι, δεν πιστεύω σε τέτοια καθόλου. Δεν έχεις καθόλου, Τίποτε. Εγώ πάλι, Στέλλα μου, το αντίθετο, είμαι πάρα πολύ προληπτικός, δεν ξέρω γιατί. Κοίταξε να δεις, επειδή είμαι και... πιστεύω πολύ, πιστεύω δηλαδή στην θρησκεία μας, ξέρεις, με τέτοια απορρίφθη, οπότε...
Παλιότερα ίσως και να ήμουν λιγάκι. Τώρα τα έχω απορρίψει από μέσα μου και να σου πω κάτι. Και όλο αυτό που λέμε το κακό μάτι και αυτά και το ένα και το άλλο. Κοίταξε τα τομάτια. Είναι εμείς που τα αφήνουμε και μπαίνουν και μας χαλάνε. Δηλαδή εμείς επιτρέπουμε. Το μάτι από ό,τι ξέρω το δέχεται και η Εκκλησία, έτσι. Να το πούμε αυτό, ναι, ότι εντάξει, το μάτι το δέχεται. Ναι, εντάξει, το θέμα της αρνητικής ενέργειας, αυτό ναι, αν εννοείς, ναι, ναι, το παραδέχομαι. Γι' αυτό προσπαθώ να κάνω παρέα με ανθρώπους όσο το δυνατόν με θετικά... με θετική άβρα. Στέλλα μου, εγώ δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας σήμερα, έστω και τηλεφωνικά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας τηλεοπτικά την επόμενη φορά στις εμφανίσεις που θα κάνεις εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις γύρω περιοχές. Θα μιλήσουμε εμείς στο τηλέφωνο να με ενημερώσεις. Θέλω πολύ να έρθω να πάρω πλάνα και καμιά αποκλειστική συνέντευξη δική σου για να τη φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή. Κοίτα, στη Θεσσαλονίκη θα ανέβω οπωσδήποτε μέσα στον επόμενο μήνα, οπότε σίγουρα θα βρεθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλλα μου. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις. Σε χώμα κι δυο μας ένα σώμα. Σε ζωγραφίζω πάνω στο κορμί μου μπλουζάκι κολλητό. Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι σε χώρο και δεν σ' αλλάζω. Στη ζωή μου κολλητό μου ρούχο που ποτέ δεν βγάζω. Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι. Με συναρπάζεις σαν να στατώνω στην αγκαλιά σου λιώνω. Σε ζωγραφίζω πάνω στο κορμί μου μπλουζάκι κολλητό. Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι σε χώρο και δεν σ' αλλάζω. Στη ζωή μου κολλητό μου ρούχο που ποτέ δεν βγάζω. Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι. Ομολογώ όμως ότι να σου πω κάτι. Τη Στέλλα την είδα πιο μαζεμένη, να σου το πω, από ποτέ. Ίσως τα έχουν κουράσει όλα αυτά τα ίντριγκες και όλα αυτά στα μεσημεριανά, έτσι. Προφανώς. Προφανώς. Όλα έχουν ένα όριο. Όριο, ακριβώς. Ίδια βέβαια όπως υποστηρίζει, θα κάνει και συναυλίες στην Αμερική, όπως μας είπε. Μπράβο. Εγώ δεν το υιοθετώ, απλά τη το εύχομαι. Γιατί όλοι μπορούμε να κάνουμε, όλοι μάλλον έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Να κάνουμε δώρο που δεν το δουλεύει, να έχει δουλειά. Να έχει δουλειά, αυτό είναι σημαντικό. Για να υπάρχει δουλειά για όλο τον κόσμο. Είτε έχει φωνή ο άλλο, είτε δεν έχει. Νομίζω ότι ο ήλιο βγαίνει για όλο τον κόσμο. Έτσι, και πρέπει να υπάρχει δουλειά. Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσω, να σα πω την καλή νύχτα μου, να σα πω και το χορηγό μα φυσικά.
Πάμε να δούμε λοιπόν το μεγάλο χορηγό της εκπομπής, τον Πρόδρομο τον Ηλιάρη. Ο κύριος Πρόδρομος Ηλιάρης λοιπόν είναι από τα Νέα Σύμματα και δεν έχει ψύκτες νερού. Ψύκτες νερού οι οποίοι έχουν ζεστό αλλά και κρύο νερό. Ειδικεύεται λοιπόν εσείς για κατασκηνώσεις, χώρους εστίασης, επιχειρήσεις, αλλά και σπίτια. Φυσικά η φιέλη είναι μια χρήσεω. Να πούμε ότι απλά πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνει ζεστό νερό και πατώντας το μπλε κουμπί βγαίνει παγωμένο νερό. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε χειμώνα, καλοκαίρι και φυσικά είναι πάρα πολύ οικονομικό. Δεν έχετε παρά να κάνετε μία ερώτηση στον κύριο Ηλιάρη στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας. Να φύγει η κάρτα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Ηλιάρη, να ευχαριστήσω τη Βίκη την Αργύρη. Αλλά και το φίλο μου τον αγαπημένο μου. Εγώ σας ευχαριστώ, πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Σήμερα καλύψατε το κενό της Ντίνας, που νομίζω ότι εντάξει η Ντίνα δεν καλύπτεται, είναι αναπανάληπτη, αλλά πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή. Σας ευχαριστώ και τις δύο πολύ. Και εμείς περάσαμε τέλεια. Μ' άρεσαν πολύ καλεσμένοι σου. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκπομπή σου Sports Mania. Κάθε Πέμπτη το ξεκινάμε στις 7. Και επανάληψη Παρασκευή και Σάββατο. Αυτό να λέμε και τις επανάληψεις, γιατί και εγώ θέλω να το πω τώρα στον κόσμο. Ότι η εκπομπή, πες μου για την εκπομπή σου, λοιπόν η εκπομπή σου είναι κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Έτσι, προβάλλεται ξανά την Παρασκευή 11 το πρωί και 7 το απόγευμα και Σάββατο ξανά 11 το πρωί. Και να πούμε ότι πάνω κάτω και τις καθημερινές μέρες, αργά το βράδυ γίνεται μια ανακύκλωση των εκπομπών, οπότε μπορεί κάποιος αργά το βράδυ να μας ξαναπετύχει, γύρω στις 3-4, γιατί είναι αρκετοί που παρακολουθούν αργά το βράδυ την ώρα εδώ. Και ευχαριστικά στο Μίλτο το Βιτούλη. Μίλτο μου σήμερα έχεις εκπομπή. Έχω αύριο εκπομπή, να πω ότι κληρώνω αύριο και δώρο. Σωστά, ναι, συγγνώμη. Δευτέρα, Παρασκευή, 5 μετά. Κληρώνω ένα χτένισμα ή ένα κούρεμα αντίστοιχα, αν η κοπέλα θέλει να χτενιστεί και όχι να κουρευτεί. Πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω, το κομμωτήριο. Να το πούμε, βεβαίως. Ναι, όχι, να το πούμε. Να το πούμε. Βεβαίως. Τη χορηγία λοιπόν αυτό το δώρο λοιπόν, το προσφέρει το κομμωτήριο Miss Ellen. Το κομμωτήριο Miss Ellen, εδώ στα Μανιά. Πολύ καλό κομμωτήριο, γνωστό. Καταξιωμένοι καταξιωμένοι λοιπόν. Δεν έχω παρά παιδιά να σας ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ. Μην ξεχνάτε εσείς να τηλεφωνείτε καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και της επανάληψης, η οποία είναι. Λοιπόν, η εκπομπή μας προβάλλεται κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων, έτσι. Παρασκευή επίσης με λίγο μετά τις 10 και την Δευτέρα στις 11 η ώρα το πρωί. Μπορούμε λοιπόν, να παίρνουμε και στην επανάληψη τηλέφωνο. Μπορείτε να παίρνετε και στην επανάληψη καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής τηλέφωνο. Υπάρχει κοπέλα στο τηλεφωνικό κέντρο που σηκώνει το τηλέφωνο και δηλώνει και γράφει τις συμμετοχές. Οι πιθανότητες να κερδίσετε είναι πολλές, γιατί πραγματικά οι συμμετοχές δεν νομίζω να είναι τόσο πολλές. Πιστεύω ότι οι πιθανότητες σας είναι πολλές, γιατί μπορείτε να δηλώσετε πολλές φορές συμμετοχή χωρίς καμία χρέωση. Σωστά. Εγώ νομίζω ότι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό δώρο. Δηλαδή, τέσσερις μέρες για δύο άτομα. Εγώ νομίζω ότι θα με πρέσει το πέρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Φυσικά. Που έδωσα το απεριόριστο. Λοιπόν, ο χρόνος μας πιέζει, δεν έχουμε παρά να κλείσουμε. Να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο Ραφαλίδη που ήταν στην κάμερα, στα φώτα αλλά και στο μοντάζ. Να ευχαριστήσω πολύ τα παιδιά που δουλεύουν για την εκπομπή. Αλλά και να ευχαριστήσω και τα παιδιά μου εδώ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε σαν ένα φιλί. Ένα φιλί τηλεοπτικό μου. Φυσικά. Και θα χαρώ πάλι πολύ να σε φιλοξενήσω και εγώ στην εκπομπή μου κάποια στιγμή. Σαν, όταν χάσω τα κιλά και ξεκινήσω τα αθλητικά, θα έρθω. Έγινε. Θα περιμένω. Και από τη δική μου περνάω όποτε θέλετε, έτσι. Εγώ περνάμε, θέλει, δεν θέλει. Από τη δική σου περνάμε, θέλει, δεν θέλει. Ερχόμαστε. Εγώ και εγώ σα ευχηθώ πάντα επιτυχίες και εσένα και στην Τίνα. Και ό,τι καλύτερο. Παιδιά, να είστε καλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να πάτε γρήγορα για ύπνο, γιατί πραγματικά η ώρα είναι περασμένη. Φιλά πολλά.